Καλησπέρα σας λοιπόν από την ηλιόλουστρο στη Ροδόπη και εδώ η ζέστη είναι αρκετή για να είμαι ειλικρινής, έχουν ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Ροδόπη που είναι μια ευαίσθητη περιοχή, η οποία απασχόλησε τον προεκλογικό διάλογο, υπάρχει μια σχετική προσέλευση στα εκλογικά κέντρα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι κινείται ακόμα γύρω στο 25% σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, δηλαδή και εδώ υπάρχουν κοντά παραλίες, οπότε αρκετός κόσμος πήγε πρώτα για μια βουτιά δροσερή και στη συνέχεια θα έρθει να ψηφίσει. Υπάρχει μια πολύ ελαφριά ροή. Τώρα, είχαμε και ένα περιστατικό έντασης πολύ νωρίς τα χαράματα πριν ανοίξει το εκλογικό κέντρο. Βρίσκομαι έξω από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Σάλπης. Για να καταλάβετε, η Σάλπη είναι γύρω στα 20 λεπτά έξω από την πρωτεύουσα της Ροδόπης, ναι, την Κομωτινή. Τι συνέβη λοιπόν εδώ το πρωί? Πολύ νωρίς τα χαράματα, όπως μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες, ήρθε μια ομάδα αγνώστων και άρχισαν να σπάνε τα τζάμια του δημοτικού σχολείου, το οποίο λειτουργεί ως εκλογικό κέντρο. Πέταξαν πέτρες, μάλιστα κατάφεραν και μπήκαν μέσα από τα παράθυρα στους χώρους του σχολείου για να βανδαλίσουν ορισμένα θρανία για κάποιες αίθουσες και γραφεία του δημοτικού σχολείου. Βλέπετε και στις εικόνες που δείχνει ο Δημήτρης ο Βλάχος τις φθορές που έχουν προκαλέσει και πρέπει να σας πω ότι έσπασαν και την κάλπη. Όταν λοιπόν ήρθαν νωρίς το πρωί οι εκλογικοί αντιπρόσωποι και αντίκρισαν αυτή την εικόνα, φώναξαν την αστυνομία και υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Βρίσκονταν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι ήταν στρατιωτικοί και ήθελαν να ψηφίσουν νωρίς προκειμένου να πάνε στην υπηρεσία. Καθυστέρησαν γύρω στο 4ο με 20 λεπτό, αλλά ευτυχώς στη συνέχεια προχώρησε κανονικά η διαδικασία. Να σας πω βέβαια ότι είναι ένα μικρό απομακρυσμένο χωριό, στο οποίο συνυπάρχουν αρμονικά κατά τα άλλα και Έλληνες και Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Ωστόσο, στο προάβλιο χώρο του σχολείου, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα περιπολικό το οποίο βρίσκεται εδώ διαρκώς, που είναι μια παράξενη εικόνα γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη φύλαξη σε άλλα εκλογικά κέντρα. Επομένως, ξεκινήσαμε με μια μικρή ένταση. Εδώ και λίγη ώρα τα πράγματα φαίνονται ότι είναι ομαλά. Άρη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.